Το Σάββατο το απόγευμα στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο στο Άργος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άργους Τελέσιλα διοργανώνει την 6η χοροδιακή συνάντηση. Συμμετέχουν 4 χοροδίες, είναι αφιερωμένοι στο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό και θα τιμηθεί ο αργίος τραγουδιστής Άγγελος Παπανδριανός. Θέλω να ανακοινώσω πρώτα την λειτουργία του παιδικού τμήματος της χοροδίας μας, που ξεκίνησε πριν από 20 μέρες περίπου. Στο τμήμα αυτό μπορούν να έρθουν μαθητές, παιδιά μάλλον, από ηλικία 5 μέχρι 12 χρονών. Η διδασκαλία γίνεται από την καθηγήτρια μουσικής κυρία Αναστασία Σταματοπούλου. Περιλαμβάνει ορθοφωνία, περιλαμβάνει επίσης φωνητική, χοροδιακή συμπεριφορά για τα παιδιά και φυσικά χοροδιακό τραγούδι. Μετά από αυτό θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τους στόχους του συλλόγου μας, τους στόχους που έχει η χοροδία συγκεκριμένα. Ο πρώτος στόχος είναι να περνάμε όλοι μας καλά. Εδώ εκφραζόμαστε, εκτονωνόμαστε, είμαστε όλοι άτομα που μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει να τραγουδάμε, ξεφεύγοντας από τις συνηθισμένες ασχολίες μας. Ερχόμαστε σε επαφή με καλλιτέχνες, με ποιητές, με συνθέτες. Λειτουργούμε δηλαδή σαν ένα σχολείο για ενήλικες. Κάνουμε στην πραγματικότητα πράξη αυτό το διαβίου εκπαίδευση. Συνδεόμαστε με χοροδούς από άλλες χοροδίες, με συνδετικό κρίκο τη μουσική και η ανθρώπινη σχέση είναι αυτό που περισσότερο έχει σημασία για μας. Αυτό είναι που στηρίζουμε, αυτό είναι που περισσότερο τονίζουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι τα μέλη της χοροδίας μας είναι πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους. Φέτος επιλέξαμε να τιμήσουμε με την 6η χοροδιακή μας συνάντηση το μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό. Μας δόθηκε η ευκαιρία για να το καλέσουμε, γιατί εδώ μάθαμε δύο όμορφα τραγούδια του, το «Χριστινάκι» και το «Ξύπνησε η πόλη». Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο να τον καλέσουμε, να τον τιμήσουμε, να δει τη δουλειά μας και να μας τραγουδήσει. Θα μας τραγουδήσει μαζί με ένα νέο παλικάρι από το Άργος, τον Άγγελο τον Παπανδριανό. Οφείλουμε, σαν νέο παλικάρι και νέος τραγουδιστής που είναι, να του δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσει το Άργος ένα νέο παιδί που ξεκίνησε με πολλά όνειρα και συνεχίζει να ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας. Βρισκόμαστε στην 6η χοροδιακή συνάντηση, που φέτος είναι αφιερωμένη σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιάννη τον Σπανό, μουσικοσυνθέτη, που για εμάς τους λίγο μεγαλύτερους θυμόμαστε πάρα πολλά, το νέο κύμα και όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είπε και η γραμματέας, θα πούμε δύο τραγούδια του Γιάννη του Σπανού. Όμως μαζί με τον Γιάννη τον Σπανό θα τιμήσουμε και έναν άνθρωπο δικό μας, τον Άγγελο τον Ανδριανό Παπανδριανό, που είναι δικό μας πλάχνο από εδώ. Όμως θα υπάρχει και συμμετοχή άλλες 3 χοροδίες και με τη δική μας 4. Θα συμμετάσχει η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Πατρών με έναν καταπληκτικό μαέστρο, τον Θεμιστοκλή το Δράμι, που πήγαμε στην Πάτρα. Μας φιλοξένησαν και τραγουδήσαμε μέσα σε αυτό το όμορφο θέατρο των Πατρών, το Δημοτικό Θέατρο Πατρών. Και πράγματι συγκινηθήκαμε τραγουδώντας η χοροδία μας σε αυτό το αριστούργημα που λέγεται Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Συμμετοχή θα έχει και η χοροδία από το γειτονικό μας Γήθιο. Κάπως λίγο πιο μακριά, γειτονικό μας είναι. Την χοροδία διευθύνει ο Μιχάλης ο Γεργαλιώνης, ένας αξιόλογος μαέστρος με πολλές χοροδίες. Μετά θα τραγουδήσουμε εμείς, η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους Τελέσιλα. Εγώ βέβαια θα διευθύνω, αλλά έχουμε δύο καταπληκτικούς μουσικούς, όπως είναι η Τασούλα Σταματοπούλου, η πιανίστα, που όπως προείπαν ότι κάνει και την παιδική χοροδία. Ένα πράγμα το οποίο, παιδιά, είναι συγκινητικό για μένα, ναι, στην κυριολεξία είναι και συγκινητικό, να βλέπεις τα μικρά τα παιδάκια με τη δική τους τη φωνή, με το δικό τους το ταλέντο να τραγουδούν. Αυτή είναι η ευτυχία, αυτή είναι η χαρά. Αυτούς τους που προσπαθούμε να τους μοιήσουμε στο χοροδιακό τραγούδι, στο σωστό ελληνικό τραγούδι. Κάθε Κυριακή, όπως είπαμε, 11 η ώρα γίνεται εδώ, στην αίθουσα του συλλόγου μας, που είναι η Ιακώβου Μάνου 10, σε 11 η ώρα. Και έχουμε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε εμείς με 2-4 τραγούδια, θα πούμε. Δύο τραγούδια, όπως είναι το Άργος, ένα τραγούδι που είναι για μας
Σήμα κατά τεθέν και όπου πάμε, το τραγουδάμε, μιλάει για το Άργος μας, για το σύλλογό μας, για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία του Άργους. Θα πούμε το ένα τσάμικο του Χατζηδάκη και δύο τραγούδια του φίλου μας, του Γιάννη του Σπανού. Θα βραβεύσουμε τον Γιάννη τον Σπανό, θα τιμήσουμε και τον Άγγελο και τον Γιάννη τον Σπανό, θα τους αφήσουμε πάνω να μας πούν τρία τραγούδια, τραγουδώντας ο Άγγελος και παίρνοντας πιάνο ο Γιάννης ο Σπανός. Νομίζω θα έχουμε μια μουσική πανδεσία τουλάχιστον από τους δύο καλλιτέχνες και μετά θα ακολουθήσει τέταρτη η χοροδία και θα κλείσει η χοροδία της Κέρκυρας. Χοροδία της Κέρκυρας λέγεται Σπαρτίλα. Ο Προμηθεύς είναι από τη Σπαρτίλα, ένα χωριό. Τώρα θα πω εγώ για την Κέρκυρα. Είναι δυνατόν να πω για την Κέρκυρα? Πήγαμε στην Κέρκυρα και τρελαθήκαμε. Με μπάντες το λιγότερο, η μικρότερη ήταν 120 άτομα και η μεγαλύτερη 250 άτομα η κάθε μπάντα. 16 μπάντες που έτυχε να πτύχουμε σε μια περιφορά του Αγίου που έγινε. Από τους ανθρώπους αυτούς πήραμε πάρα πολλά. Πήραμε την άψογη φιλοξενία και το θερμό χειροκρότημα. Τους περιμένω λοιπόν να ανταποδώσουμε και εμείς αυτή τη φιλοξενία και αυτό το χειροκρότημα. Αυτό γίνεται, όπως είπαμε, στις 26 του μήνα, το Σάββατο που μας έρχεται, σε 7.30 ώρα. Τώρα να πω στον Μπουσουλοπούλιο, αφού γιατί έχουμε και κανένα άλλο χώρο. Πάντα το φωνάζουμε και το λέμε. Δυστυχώς έχουμε και ευτυχώς που υπήρχε ο Μπουσουλόπουλος και έφτιαξε αυτό το χώρο εκεί και έχουμε μέχρι τώρα, από το 1900 τότε που ζούσε ο Μπουσουλόπουλος. Το φωνάζω, το λέω και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι στεναχωρηθούν. Ας στεναχωρηθούν να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Άργος, γιατί το Άργος έχει και ιστορία και πολιτισμό.